ένα σχόλιο από τον κύριο Άγγελο Συρίχο, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτή Α Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, αναφορικός με τη συνάντηση χθες του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Καλημέρα σας, κύριε Συρίχο. Καλημέρα, κύριε Πορτοσάλτε. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Τι φάνηκε, πήραμε και άλλο χρόνο, έχουμε και άλλο χρόνο στη διάθεσή μας για να κάνουμε μια πορεία από κοινού, μια προσπάθεια κάπου να ανταμώσουμε, έστω και στις διαφορές μας, τι λέτε? Νομίζω ότι αυτό βγαίνει. Οι δηλώσεις ήταν πολύ συγκρατημένες, πράγμα το οποίο είναι λογικό δεδομένου του πολύ κακού επίπεδου των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και των τεράστιων διαφορών που μας χωρίζουν ως προς τη συνιστά διαφορά μεταξύ μας. Και η δήλωση του Πρωθυπουργού και το ανακοινωθέν προσδιορίζαν ένα πλαίσιο μες το οποίο θα υπάρξει διάλογος. Προσδιορίστηκαν τρία επίπεδα. Ένα πρώτο επίπεδο είναι τα μέτρα οικοδομήσεως εμπιστοσύνης που θα συζητηθούν σε επίπεδο στρατιωτικών, παρουσία για το Υπουργείο Εξωτερικών. Ένα δεύτερο επίπεδο είναι η λεγόμενη θετική ατζέντα, τα θέματα ίσονος πολιτικής σημασίας τα οποία και οι δύο χώρες έχουν να κερδίσουν, η αντιμετώπιση του περιβάλλοντος, ο τουρισμός, η κλιματική αλλαγή. Έχουν να κερδίσουν μέσα σε ένα περιβάλλον, εν πάση περιπτώσει, όχι ψυχροπολεμικό. Ναι, δηλαδή όταν πλημμυρίζει ο Εύρος, πλημμυρίζει και από τις δύο όχθες. Δεν πλημμυρίζει μόνο από την ελληνική, μόνο από την τουρκική. Επομένως, η συνεργασία σε αυτό το τομέα αποφέρει ωφέλη και προς τις δύο πλευρές. Και το τρίτο είναι το πολιτικό, το οποίο παρουσιάζει και τα μεγαλύτερα προβλήματα και συμφωνήθηκε να αρχίσει ένας διάλογος μεταξύ των δύο πλευρών. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση την Κυριακή, η Χάγη είναι κάτι πολύ μακρινό αυτή τη στιγμή, αλλά είναι κάτι προς το οποίο αξίζει να προσπαθήσουμε. Άρα, και εμείς θα παρακολουθούμε αυτό την εξέλιξη βήμα-βήμα. Ακριβώς. Δεν έχουμε τώρα, κάτι άλλο. Στο ερώτημα, για ποιο λόγο, επειδή έχω ακούσει πολλούς να λένε η Τουρκία το κάνει διότι πιέζεται από την Αμερική, θέλει να πάρει τα F-16, προσπαθεί να βρει τις ισορροπίες της σε σχέση με την Ουκρανία και τη Ρωσία και γι' αυτό το λόγο μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Η απάντηση είναι ότι αυτός είναι ο ρόλος της διπλωματίας. Η διπλωματία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τέτοια παράθυρα ευκαιριών τα οποία δημιουργούνται από την ζωή, από την πραγματικότητα. Και σε αυτό το πλαίσιο η ελληνική πλευρά βρίσκει ευκαιρία υπ' αυτές τις συνθήκες να ξεκινήσει κάτι που θα ξεφύγει από, τουλάχιστον από αυτό το ζόφο, το θα σας πετάξουμε το βράδυ ένα πύραυλο στο κεφάλι, θα έρθουμε ένα βράδυ ξαφνικά, μάθετε να κολυμπάτε όπως οι προγονείς. Βέβαια, κύριε Συρίχο, δεν μας αποκλείει τίποτα στο μέλλον αν ξαναστραβώσει ο Τούρκος Πρόεδρος να ξαναγυρίσουμε σε αυτήν την ρητορική. Δεν το ξέρουμε αυτό. Ναι. Μπορούμε να το θεωρήσουμε ότι ζούμε εδώ και 49 χρόνια σε μια κατάσταση στην οποία τα προβλήματα είναι εκεί και άλλοτε τα βγάζουμε στην επιφάνεια με ένταση, άλλοτε τα αφήνουμε λίγο να κινηθούν στην άκρη. Αλλά ότι είναι εκεί, είναι εκεί. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε στιγμή, αν η Τουρκία θεωρήσει ότι τη συμφέρει, να τα ξαναβγάλει στην επιφάνεια. Γι' αυτό είναι σημαντική αυτή η πρωτοβουλία που λαμβάνει τώρα διπλωματικά. Θα δώσει απαντήσεις και στις δύο πλευρές. Και σε εκείνους οι οποίοι είναι υπέρ της ακινησίας, για να δουν αν είναι σωστή ή όχι αυτή η πολιτική, και σε εκείνους, σε εκείνη την πλευρά που λέει πρέπει να τα βρούμε με τους Τούρκους. Άρα αυτή η προσπάθεια του κυρίου Πρωθυπουργού στο τέλος θα παραγάγει ένα αποτέλεσμα. Έτσι δεν είναι? Ελπίζουμε. Όχι, ένα αποτέλεσμα με ποια έννοια? Να πάρουμε απαντήσεις σε ένα από τα δύο ερωτήματα. Με αυτή την έννοια το εννοώ το αποτέλεσμα. Θα σας πω κάτι. Η μία σχολή, η οποία λέει να τα βρούμε, ναι, επί πολλές δεκαετίες, δεν έχει επιβεβαιωθεί. Η Τουρκία δεν κάθεται να τα βρει. Έχει την δική της αντίληψη και ζητάει τόσα πολλά που η πιθανότητα να συμφωνήσει σε κάτι στοιχειώδες λογικό είναι απομακρυσμένη. Η άλλη πλευρά, η οποία λέει μόνον εξοπλισμός, εκείνο το οποίο έχει πετύχει όλα αυτά τα χρόνια είναι να αποτρέψει ένα πόλεμο με την Τουρκία, χωρίς όμως να οθήσει την Τουρκία στη λογική να κάτσουμε να τα βρούμε. Επομένως, πρέπει να εξερευνήσουμε τι άλλο υπάρχει. Αν υπάρχει, μπορεί να μην υπάρχει τίποτα. Μπορεί η τελική κατάσταση να είναι κάτι σαν αυτό το οποίο ζούμε.
διαρκής εγρήγορση, πολλοί εξοπλισμοί για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία αν ομιγέννητο θελήσει να κάνει κάτι τρελό. Μπορεί αυτό να είναι. Αλλά όταν σου δίνεται η ευκαιρία, καλό είναι να την εκμεταλλεύεσαι για να δεις τι μπορεί να γίνει. Ναι. Την διάσταση Κυπριακό στην, ως εμβόλυμη διάσταση που προκαλεί και ως μια παράμετρο των ελληνοτουρκικών σχέσεων προκαλεί τριβές, θα τη δούμε ξεχωριστά κάποια άλλη στιγμή, κύριε Σύριγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Είστε καλά.